Το ξέσπασμα του κορονοϊού έχει προκαλέσει περιδίνηση στι οικονομίε, στι εταιρείε και στι παγκόσμιε οικονομικέ αγορέ. Από την Wall Street μέχρι το Λονδίνο και την Ασία, τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο περνούν την χειρότερη εβδομάδα του από την αρχή τη οικονομική κρίση. Um, is... Είναι σαν ένα τρενάκι του τρόμου για τι μεγάλε αγορέ, κυρίω για την Wall Street. Δεν έχουμε δει αυτού του είδου τι απώλειε για πολύ καιρό, γιατί τώρα ο κορονοϊό εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Για πολλού όμω, αυτό είναι σε τροχιά διόρθωση, κάτι που σημαίνει ότι οι δείκτες είναι 10% κάτω από το ύψο ρεκόρ που έφτασαν τον Φεβρουάριο του περασμένου χρόνου. Κατά την άποψή μα, υπάρχει ακόμη θεμελιώδη ενίσχυση όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κεφαλαία αγορά που παίρνει όθηση. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για διόρθωση. Και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ηλική ή δυσίωνη μείωση στις τιμές των μετοχών. Η χρονική συγκυρία όμως είναι περίεργη. Η παγκόσμια οικονομία έχει εξασθενήσει αρκετά για να πιάσει έναν ιό από τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και την αρχή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν φαίνεται καλό. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι το χρηματιστήριο έχει μολυνθεί με την πραγματική έννοια του όρου. Δεν θέλω να είμαι κοινικό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ακόμη δεν ξέρουμε πώ να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό. Είναι μια νέα διάσταση και αυτό που είναι χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε το πώ αυτό θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Η ανασφάλεια είναι δηλητήριο για την αγορά. Η παγκόσμια μόλυνση δείχνει να έχει διεθνή πορεία. Το πετρέλαιο βυθίζεται, ενώ οι έμποροι περιμένουν μείωση στη ζήτηση. Οι βελκικέ αερογραμμέ ανακοίνωσαν ότι μειώνουν τι πτήσει του στη Βόρεια Ιταλία κατά 30% εξαιτία του κορονοϊού. Ενώ μπορεί να μην ταξιδεύετε και να κυκλοφορείτε έξω πολύ, μπορεί να είστε σε θέση να εξοικονομήσετε χρήματα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι χώρε σα θα χάσουν. Για πολλέ χώρε και περιοχέ, ο τουρισμό συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και τη ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι μεγάλε πηγέ εισοδήματο, όπω για την Ιταλία. Οι ακυρώσει στα ξενοδοχεία υπολογίζονται στο 90% για τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα τοπικά συμβούλια. <Συσίλιο> Δεν μπορούμε τη μία ημέρα να κλείσουμε τα πάντα και την επόμενη να τα ανοίξουμε. Κάθε επιλογή που κάνουμε γίνεται με βάση τις αρμόδες ιατρικές αρχές και την κοινή λογική. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους κινηματογράφους, τα θέατρα και τα μουσεία, θα αποφασίσουμε σε συντονισμό με τις αρχές για το πότε θα ανοίξουν ξανά. Η Ιταλία πρέπει να συνεχίσει. Μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητής Τηλεφωνίας που ακυρώθηκε στη Βαρκελόνη, ακυρώθηκε και η Παγκόσμια Έκθεση Αυτοκινήτου στη Γενέβη. Η κυβέρνηση τη Ελβετίας απαγόρευσε τι συγκεντρώσει άνω των χιλίων ατόμων μέχρι τι 15 Μαρτίου εξαιτίας ανησυχιών για τον κορονοϊό.